Φόροι που αγγίζουν τα 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ δεν πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι το προηγούμενο έτος, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών έφτασε το Δεκέμβριο του 2023 τα 106,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2023 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο έφτασαν τα 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ από 6,5 που ήταν στο 11μηνο. Οι φορολογικές οφειλές ανήλθαν σε 6,2 δις από 5,6 στο τέλος του Νοεμβρίου. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος έχει ανέλθει σε 106,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 26,3 δις είναι ανεπίδεκτα ίσπραξης με το καθαρό ληξιπρόθεσμο χρέος να ανέρχεται σε 79,9 δις. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην εφορία ανήλθαν σε 3.873.487 φυσικά και νομικά πρόσωπα από 3.979.795 που ήταν μέχρι τον Νοέμβριο του 2023. Από τους οφειλέτες αυτούς, 2 εκατομμύρια και πλέον απειλούνται με κατασχέσεις, ενώ σε 1.490.677 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Την αντίστοιχη περίοδο του 2022 ο αριθμός των οφειλετών ήταν 3.990.717, ποσοστό που καταγράφει αύξηση κατά 2,9%. Το συνολικό νέο ληξιπρόθεσμο που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες, για το μήνα Δεκέμβριο έφτασε τα 715 εκατομμύρια, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 651 εκατομμύρια, αύξηση κατά 10%. Το 98% αυτών προέρχεται μεταξύ άλλων από εισοδήματα, φόρους σε περιουσία, πρόστιμα, ΦΠΑ, τέλη και χαρτόσημα, τέλη κυκλοφορίας, δικαστικά έξοδα, καταλογισμούς, δάνεια κλπ. Μη φορολογικά.